Χαιρετίζουμε και τις σημερινές κινητοποιήσεις που γίνονται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Παιδείας για μια ακόμα φορά κρατάει σε ομοιρία χιλιάδες εκπαιδευτικούς αφού δεν προχωρά στην άμεση μονιμοποίησή τους μετά τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας εάν δεν αξιολογηθούν πρώτα. Και είναι πράγματι προκλητικό για τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν αλωνίσει εδώ και χρόνια από άκρη σε άκρη όλη τη χώρα, κρατώντας το δημόσιο σχολείο όρθιο σε πολύ δύσκολες συνθήκες, να βρίσκονται σε κατάσταση ομοιρίας και αβεβαιότητας, να ξαναμπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αλήθεια, ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά την πρόθεση του Υπουργείου να κρίνει την επάρκεια αυτών των συναδέλφων μετά από τόσα χρόνια μέσα στις τάξεις, μέσα από ένα 45-λεπτό διδασκαλία σοου μπροστά στο διευθυντή του σχολείου και άλλο ένα 45-λεπτό σε ένα σύμβουλο εκπαίδευσης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τις συνθήκες της σχολικής ζωής του συγκεκριμένου σχολείου. Αλήθεια, συνάδελφοί μου, πώς συνδέεται άμεσα η διδακτική πράξη με το μαθησιακό αποτέλεσμα? Πώς μπορεί να ποσοτικοποιηθεί αυτή η διαδικασία? Πώς μπορεί να χωρέσει η εκπαιδευτική διαδικασία σε φόρμες και κουτάκια που θέλει να επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας? Και μάλιστα με την τελευταία τροπολογία, το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει τη δυνατότητα ο δόκιμος εκπαιδευτικός να μπορεί να γίνει και διευθυντής ενός σχολείου και να αξιολογεί τον εαυτό του χωρίς να έχει ακόμα μονιμοποιηθεί. Όλα αυτά αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας. Εάν πραγματικά ενδιαφέρονταν η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, για τη στήριξη και την ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων εκπαιδευτικών, δεν θα τους άφηνε 12 χρόνια σε καθεστώς ομοιρίας, δεν θα άλλαζαν σχολείο κάθε χρόνο, δεν θα τους πέταγε ως αναπληρωτές μέσα σε 2 μέρες σε μια σχολική τάξη στη μέση της χρονιάς, δύσκολη τις περισσότερες φορές, χωρίς καμιά προετοιμασία, δεν θα θυμόταν την επιμόρφωση μετά από 12 χρόνια και αυτή εξ αποστάσεως και έξω από το ωράριό μας. Είναι φανερό ότι οι προθέσεις του Υπουργείου είναι άλλες. Θέλουν να κρατούν τον εκπαιδευτικό κακοπληρωμένο, ανασφαλή, σε καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας, έτσι ώστε να αναπαράγει τον εαυτό του στα μάτια των μαθητών. Γι' αυτό συντηρούν το απαράδεκτο καθεστώς της αναπλήρωσης, επεκτείνουν την ομοιρία για τους νεοδιορισμένους και προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς ατομικής αξιολόγησης και για τους μόνιμους. Η μη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων δεν χτυπά μόνο τους ίδιους, αλλά στην πραγματικότητα χτυπά όλους τους εκπαιδευτικούς, όλο τον κλάδο. Τα μεταπτυχιακά, τα σεμινάρια που πλήρωσαν ακριβά για να μαζέψουν προσόντα νεοδιόριστοι δεν αρκούν για να μονιμοποιηθούν και να κρατήσουν τη δουλειά τους. Πρέπει να υποστούν τους μέντορες, τους συντονιστές αλλά και όλο το πλέγμα της ατομικής αξιολόγησης. Με τον πιο επίσημο τρόπο η κυβέρνηση δηλώνει πως αν δεν εφαρμοστεί η ατομική αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς δεν θα προχωρήσει η μονιμοποίησή τους και αν για τους νεοδιόριστους η αξιολόγηση, η μονιμοποίηση εξαρτάται από την αξιολόγηση, μπορεί να φανταστεί κανείς και για τους μόνιμους τι θα επικρατήσει, η αντίστοιχη σχέση δηλαδή της αξιολόγησης με τις εργασιακές τους σχέσεις και τη μισθολογική τους εξέλιξη. Η αξιολόγηση σημαίνει μισθολογική καθήλωση, βίαιη προσαρμογή του εκπαιδευτικού στις κατευθύνσεις σχολείου, της κατηγοριοποίησης, της ημιμάθειας και των βραχυπρόθεσμων δεξιοτήτων, των ταξικών φραγμών και της φτηνής κατάρτισης για τους πολλούς. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει και μάλιστα πριν τις εκλογές και νέο σύστημα διορισμών που θα περιλαμβάνει το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πετώντας στον δρόμο όποιον συνάδελφο δεν περιληφθεί στους επιτυχώντες του διαγωνισμού, ακόμα και συναδέλφους με δεκάδες μήνες προϋπηρεσίας. Αυτές οι διατάξεις, συνάδελφοι, είναι αιτία πολέμου για όλους τους συναδέλφους. Είναι πραγματικά πρόκληση με πάνω από 50.000 αναπληρωτές που δουλεύουν σήμερα στα σχολεία και αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, να επεξεργάζεται σχέδια ανακύκλωσης εργασίας και της ενεργείας. Οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από διάφορους επίδοξους σωτήρες. Πρέπει να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη. Να πιστέψουμε στη δύναμη του αγώνα για να μην εφαρμοστούν οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι που ψηφίστηκαν, να καταργηθεί όλο το αντιεκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο και οι αντιδραστικοί νόμοι όλων των τελευταίων χρόνων. Δεν πρέπει να παραλύσουμε κάτω από τις ψεύτικες ελπίδες μιας εκλογικής αναμονής. Οι νόμοι μένουν στα χαρτιά και καταργούνται μόνο με τους μαζικούς μας αγώνες.